Κυριακή σήμερα αδελφοί μου πρώτη των νηστιών έτσι ονομάζεται η σημερινή Κυριακή αλλά συγχρόνως είναι και Κυριακή της Ορθοδοξίας και όλοι εμείς που βρισκόμεθα σήμερα στον Ιερό Ναό Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και εκείνοι που αποσιάζουν ή ευρίσκονται σε άλλους ορθοδόξους ναούς είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Αλλά τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Σημαίνει ότι εκείνα που εδίδαξε ο Χριστός. Αυτά που παρέλαβαν οι Απόστολοι και εκείνα που παρέδωσαν οι Απόστολοι στους πατέρες της Εκκλησίας και διαφύλαξε ο κόρυνο οφθαλμού η Εκκλησία την αλήθεια του Χριστού αλόβητων, ολοκάθαρων, ακύβδηλων μέχρι σήμερα και εμεί την κατέχουμε ατόφια την αλήθεια, αυτό είναι ορθοδοξία. Ή μάλλον δεν σας είπα τίποτα, δεν σας είπα την αλήθεια. Είπα ένα μέρος της αληθείας. Και ξέρετε, στο λαό μας πρέπει να λέμε την αλήθεια. Δεν πρέπει να τον παραπλανούμε, δεν πρέπει να τον παραπληροφορούμε, δεν πρέπει να τον εξαπατούμε σε όλα τα θέματα. Ο λαός είναι ο αφέντης και πρέπει να του λέμε την αλήθεια. Γιατί άμα του κρύβουμε την αλήθεια και του λέμε ψέματα, κάποια στιγμή η αλήθεια θα έρθει στην επιφάνεια. Την αλήθεια δεν μπορείς να την κρύψεις. Κι αν όλο το χώμα του πλανήτη μας το μαζέψουμε να σκεπάσουμε την αλήθεια, η αλήθεια δεν σκεπάζεται. Κάποια στιγμή θα έρθει στην επιφάνεια. Και επαναλαμβάνω, δεν σας είπα την αλήθεια. Αυτό είναι το ένα μέρος. Καμαρώνομαι γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Και δοξολογούμε το Άγιο Ονομά Του γιατί γεννηθήκαμε μέσα στην Ορθοδοξία και μπορούμε να καυχόμαστε ότι κατέχουμε ολόκληρο την αλήθεια. Δεν επέτρεψε η Εκκλησία η διδασκαλία του Χριστού να νοθευθεί από υπερηφάνους από απίστους από ανθρώπους που θέλησαν να νοθεύσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και να παραπλανήσουν και να παραπληροφορήσουν τους ανθρώπους δίδοντας ψευδή στοιχεία περί της αληθούς πίστεώς μας Ορθοδοξία να μάθουμε καλά το μάθημα τι πιστεύουμε και βλέπετε σήμερα, πηγαίνει στο σχολείο, τελειώνουν το πανεπιστήμιο και δεν είναι αρκετό το πτυχίο που παίρνει από το πανεπιστήμιο, είτε του ελληνικού είτε του εξωτερικού. Έρχονται εδώ και τα ξαναεξετάζουν τα παιδιά μας, ιδίω από τα πανεπιστήμια εδώ των γειτονικών χωρών και είναι δύσκολα να περάσουν αλλά και τα πτυχία που παίρνουν τα παιδιά μας από τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν να διοριστούν. Τα θεωρούν, τα παιδιά αυτά τα θεωρούν. Γιατί το έδωσαν το πτυχίο, διερωτώμε κι εγώ κι εσείς και όλοι μας. Γιατί τους δίνουν το πτυχίο επιτέλους. Όχι λέει, δεν μπορείς να διοριστείς στο δημόσιο εάν δεν περάσεις από τον ΑΣΕΠ Άλλες εξετάσεις, με άλλα κριτήρια. Και έχουμε τη διαβίου μάθηση και σπουδάζουν και διαβάζουν ξανά οι πτυχιούχοι και πηγαίνουν στο εξωτερικό για να πάρουν κάποια άλλα πτυχία, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Βλέπετε στο στράτευμα υπάρχουν σχολεία και σχολές, εκπαιδεύσει και εκπαιδευτήρια. Δεν αρκούνται με αυτό που πήρε ένα χαρτί από τη σχολή των Ευελπίδων. Παρακολουθούν σεμινάρια, άλλα μαθήματα. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν καλά την τέχνη του πολέμου για να εμπιστευτεί η πατρίδα τα παιδιά της για να τα οδηγήσει αυτός ο αξιωματικός με θάρρος και γενναιότητα στα παιδιά της μάχης και να κερδίσουν την νίκη. Πρέπει να κατέχουμε λοιπόν το αντικείμενό μας, να ξέρουμε την πίστη μας, ποια είναι αυτή η πίστη. Και εμεί δυστυχώς πήραμε ένα πτυχίο του Ορθοδόξου Χριστιανού και δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε. Μας βαφτίσανε, υποτίθεται ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει την κατήχηση του νεοφωτίστου και από εκεί και πέρα και οι γονείς υποτίθεται ότι προσφέρουν θρησκευτική αγωγή και από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι και το ελληνικό σχολείο παρακαλώ προσφέρει θρησκευτική αγωγή και έχουμε έναν ολοκληρωμένο χριστιανό που γνωρίζει τι πιστεύει να πούμε μια πικρή αλήθεια στα θέματα της πίστεως αν διαγωνιστούμε ούτε στο Πανεπιστήμιο περνάμε ούτε από τον ΑΣΕΠ περνάμε ούτε από τον ΔΙΚΑΤΣΑ περνάμε να μάθουμε τι πιστεύουμε να γνωρίσουμε τι είναι η πίστη μας το Πανεπιστήμιο είναι η Εκκλησία τι διδάσκει η Εκκλησία αυτό δίδαξε ο Χριστός τι είναι ο Θεός τι είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο προορισμός μας, τι είναι η πίστη, τι είναι η αγάπη, ποια τα καθηκοντά μας, ποιε οι υποχρεώσεις μας, ποιε υποχρεώσει υποχρεώσεις μας έναντι του εαυτού μας, έναντι της οικογενείας μας, έναντι της κοινωνίας μας, έναντι της πατρίδος μας. Όλα αυτά είναι άγνωστα τα περισσότερα ή τα έχουμε εκμεδενήσει. Να φρονούμε ορθώς, αλλά και να πράττουμε ορθώς και να ζούμε σύμφωνα με τα πιστεύματά μας. Αν άλλα πιστεύουμε και άλλα πράττουμε, εάν άλλα αποδεχόμαστε και τα αντίθετα πράττουμε, τότε είμαστε αποτυχημένοι χριστιανοί, είμαστε χαλκομανίες χριστιανών. Ξέρετε τι συμβαίνει τότε. Συμβαίνει αυτό που είπε ο Κυριός μας. «Προσέχετε μήπως διημόν βλασμείτε» το όνομα του Θεού εν της έθνεση. Ένας ηγέτης της Ινδίας ο Γκάντι έλεγε ο χριστιανισμός είναι καλός αλλά οι χριστιανοί είναι κακοί. Χριστιανοί, τα χέρια σας στη τσέπε προσέξτε γιατί θα σας αρπάξουν τα χρήματα. Αυτήν την εικόνα δώσαμε σε αυτούς τους λαούς. Και αυτούς τους λαούς τους αφήσαμε να ζουν μέσα στη φτώχεια, τη δυστυχία και σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο για ολόκληρη την, την οικουμένη. Δεν τους δώσαμε παραδείγματα ζωής. Τους κλέψαμε, τους ληστέψαμε, τους ροφήξαμε τον ιδρώτα και το αίμα τους. Εμείς καλοπεράσαμε, αλλά αυτοί ζουν ακόμα σε καταστάσεις απαράδεκτες είσαι χριστιανός, είμαστε χριστιανοί, πρέπει να είμαστε η μικρή χριστοί επάνω στη γη. Σήμερα κανένας μας δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι χριστιανός. Προσπαθούμε να γίνουμε χριστιανοί. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά που δίδαξε ο Χριστός. Και αν δεν κάνουμε κάποια προσπάθεια, τότε καλώς έχει. Αν όμως δεν κάνουμε καμιά προσπάθεια, και αν ζούμε όπως οι ειδωλολάτρες και αν ερωτοτροπούμε με την ειδωλατρία, με την απιστία, με την αθεία, με τα σύγχρονα αθεϊστικά και ειδωλατρικά ρεύματα, τότε δεν ξέρω πόσο θα μπορούσαμε να είμαστε χριστιανοί. Και σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας και πρέπει να πούμε αδελφοί μου πως η Εκκλησία μας αντιμετώπισε πολλούς εχθρούς. Εχθρούς που ευρίσκονται έξω από την Εκκλησία και εχθρούς που ευρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Οι άπιστοι και οι άθοι πολέμησαν την Εκκλησία και μας λένε οι λάτρεις του Δωδεκαθέου του Ολύμπου να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί ο χριστιανισμός σάρωσε τα αγάλματά τους και γκρέμισε τους ψεύτικους θεούς από τις καρδιές και τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Να τους ζητήσουμε συγγνώμη μας λένε και εμεί τους ρωτούμε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τα εγκλήματα τα οποία διέπραξαν οι δολολάτρες αυτοκράτορες εις βάρος των χριστιανών, εις βάρος της Εκκλησίας. Ποιος θα μετρήσει τα θύματα που προκάλεσαν οι άθεοι και οι άπιστοι και οι δολολάτρες αυτοκράτορες στους επισήμους διωγμούς έχουμε 11 εκατομμύρια χριστιανών που πέρασαν από το λεπίδι, που πέρασαν από τις φυλακές, από τα βασανιστήρια που έγιναν τροφή των αγρίων θηρίων και τεμαχίστησαν και κατακριοργήθησαν και πέθαναν στις εξουρίες και στα βάσανα. Ποιο λοιπόν θα ζητήσει συγγνώμη. Ο Χριστιανισμός δέχθηκε κατάστηθα το ξύφος στην καρδιά, αλλά όμως δεν νικήθηκε. Δεν έχησε ούτε μία σταγόνα αίματος η Εκκλησία προκειμένου να εξαπλώσει το βασιλειό της ανά τον κόσμο ολόκληρον. Έχει θύματα, δεν δημιούργησε θύματα. Πολεμήθηκε, αλλά δεν πολέμησε δολοφονήθηκαν χριστιανοί, αλλά δεν δολοφόνησαν ούτε ένα ειδωλολάτρε. Εχθροί έξω από την εκκλησία, αδελφοί μου, αλλά και εχθροί μέσα από την εκκλησία. Και ποιοι είναι αυτοί, να πούμε τους πρώτους, γιατί υπάρχουν και δεύτεροι. Είναι οι αιρετικοί και έχει ένα πλήθο αιρετικών. Αρχίζομαι από τον Άριο, από τον Εστόριο, από τον Μακεδόνιο, από το Σαβέλιο και ένα άλλο πλήθος αιρέσεων οι οποίοι πολέμησαν την Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία πολεμωμένη νικά δεν βυθίζεται το σκάφος της Εκκλησίας και πήλε άδου ού κατεσχίσου να αυτής είπε ο Κυριός μας για την Εκκλησία. Οι αιρετικοί υπήρξαν και τότε, υπάρχουν και σήμερα και να ξέρετε αδέφια μου, με ερετικο άνθρωπον, με... Μία και δυο και τρεις φορές παρετού δεν έχεις κουβέντες, δεν μπορείς να έχεις αλλησβηρήσει. Ήτις, την διδακήν ταύτην ου φέρει λέγει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης και χέριν αυτόν με λέγεται και εις την οικίαν σας αυτόν μη δέχεστε. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος εχθρών της Εκκλησίας. Μη τους αναζητάτε αλλού είμαστε εμείς. Εχθροί της Εκκλησίας, μην μη παραξενεύεστε, είμαστε εμείς. Όταν ζούμε με ασυνέπεια, όταν ζούμε σαν ειδωλολάτρες, ενώ είμαστε χριστιανοί, τότε αντιλαμβάνεστε πως εμείς γινόμαστε αφορμή να κατακριμνίζεται η πίστη μας, να αλλοιώνεται το πιστεύω μας, να διαβάλλεται η Εκκλησία μας, να διασύρεται ο Χριστός και να, σταυρώνεται και να, να υβρίζεται και πάλι ο Χριστός. Γι' αυτό ας ψάξουμε λίγο τον εαυτό μας, ας ελέγξουμε τη ζωή μας και ας θελήσουμε να ζήσουμε την Ορθοδοξία, γιατί η Ορθοδοξία είναι να πιστεύουμε σωστά και να εφαρμόζουμε σωστά. Ορθοδοξία να φρονώ τα ορθά, αλλά και να πράττω τα ορθά. Ορθοδοξία και ορθοπραξία είναι ολόκληρο η αλήθεια την οποία καλούμεθα να βιώσουμε αδελφοί μου. Αλλά σήμερα εορτάζουμε ένα ιστορικό γεγονός γιατί τι είχε προκύψει. Είχε προκύψει το 726 όταν αυτοκράτορας ήταν ο Λέων ο Ίσαυρος, ο τρίτος ο Λέων Θέλησε να αποβάλει από τις εκκλησίες, από τους Ιερούς να τις Ιερές εικόνες. Και το 730 υπέγραψε διάταγμα για να κατεβαστούν όλες οι εικόνες και όπου υπάρχουν να καταστραφούν. Ο Πατριάρχης αντέδρασε, ο Γερμανός, και θυσίασε τη θέση του. Οι καρέκλες δεν είναι για να απολαμβάνουμε δόξα, τιμή και εξουσία αλλά η καρέκλα είναι θυσία και πρέπει να αγωνιζόμαστε για τις ιδέες μας, για την αλήθεια, για το δίκαιο και για την πίστη μας. Θυσίασε τον θρόνο, πήγε εξορία, αλλά δεν υπέγραψε, δεν συνεφώνησε με το διάταγμα. Έφυγε, αλλά ο αγώνας δυστυχώς συνεχίστηκε και η Εκκλησία ταράχθη, Άνθρωποι διώχθηκαν, πήγαν εξορίες, έχασαν τις θέσεις των, βασανίστηκαν οι μοναχοί, που τους πήραν τα μοναστήρια, τα κάνανε στρατώνες, βεβήλωσαν τα ιερά θυσιαστήρια, έθραψαν εικόνες, κατέστρεψαν εικόνες και έπετα ήρθε ο Μιχαήλ με την Θεοδόρα τη Βασιλομήτωρα, αναστήλωσαν τις εικόνες, ξανάρθαν οι εικόνες στις εκκλησίες και έχουμε τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας μας. Αυτό το γεγονός σήμερα. Γι' αυτό θα κάνουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και την περιφορά των Αγίων Εικόνων για να τιμήσουμε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για να έχουμε εμεί τις εικόνες, τις εικόνες του Χριστού, τις εικόνες της Παναγίας, τα λείψανα των μαρτύρων και όλων των θησαυρών της Ορθοδοξίας μας. Αυτοί πέσανε και θυσιαστήκανε και εμεί τους τιμούμε και τους δοξάζουμε γιατί δεν είμαστε ειδωλολάθρες, ασπαζόμεθα τις εικόνες, δεν προσφέρομαι λατρεία στις εικόνες, αλλά ασπαζόμεθα και τιμούμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα τα οποία αγωνίστηκαν, πάλιψαν, αγία, αγίασαν και εμείς αυτά τα πρόσωπα που προσέφεραν τη ζωή των για την πίστη του Χριστού, τα τιμούμε. Αδελφοί μου, τι είμαστε, ορθόδοξοι χριστιανοί, θα μείνουμε ορθόδοξοι χριστιανοί, και Έλληνες γνήσιοι, Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι όπως τον ήχη με το κρέας, είναι αλληλεύετα. Όποιος τολμήσει να διαχωρίσει τον Ελληνισμό από την Ορθοδοξία θα κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα στον τόπο. Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός εμεγαλούργησαν και δώσαμε τα φώτα σε όλους αυτούς τους λαούς και στους Σλάβους και στους Ευρωπαίους γιατί ο Ελληνισμός προσέφερε το δικό του πολιτισμό. Έγινε το άρμα, το τρένο που μεταφέρθησαν η διδασκαλία του Χριστού, η Ορθοδοξία και η Ορθοδοξία σήμερα έχει ό,τι το πολιτιμότερο και αυτήν την Ορθοδοξία θα την μεταφέρουμε στους Ευρωπαίους που περνάνε την πιο φοβερή δινή πνευματική κρίση έχουν εργοστάσια, έχουν μηχανήματα, αλλά δεν έχουν το θησαυρό της πίστεως, την ορθοδοξία, τον πολιτισμό τον ελληνικό, τον οποίο έχουμε εμείς. Γι' αυτό το μήνυμα της σημερινής εορτής είναι Έλληνες, μείνετε ορθόδοξοι χριστιανοί, Έλληνες χριστιανοί, αν θέλουμε το έθνος μας να μεγαλουργήσει και ο λαός αυτός να πάει μπροστά. Ας το παρακαλούμε και ας το ευχόμεθα από βάθος καρδίας. Αμήν.